Την στήριξη του αγώνα των εργαζομένων κατά της μετατροπής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Ως οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτές τις υπηρεσίες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το δούριο ύπο που αποτελεί αυτό το νομοσχέδιο για το συμφέρον του πολιτισμού και για την καλύτερη προβολή του αρχαιολογικού αποθέματος, και γι' αυτό θα θέλαμε τη στήριξη όλου του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αγώνα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα να κατατεθεί αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που τι κάνει, υποχείρια τα μουσεία της χώρας, τα 5 εμβληματικότερα μουσεία της χώρας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Εθνικό Μουσείο της χώρας μας, το Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού της Αθήνας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για διαβούλευση ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού, δίνοντας τη δυνατότητα στις εκάστοτε κυβερνήσεις να διαχειρίζονται τα αρχαιολογικά μνημεία με όρους κερδοσκοπίας. Όλοι οι εργαζόμενοι σε όλες τις υπηρεσίες, σε όλους τους οργανισμούς του Υπουργείου Πολιτισμού, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα εντελώς καταστροφικό για τα μουσεία νομοσχέδιο. Μουσεία με διορισμένα δουσού που αυτά θα ορίζουν για τα ιερά και τα όσια αυτής της χώρας, τα αρχαία της. Το πολιτιστικό απόθεμα αυτής της χώρας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο ότι θα έρθει τώρα αυτό το νομοσχέδιο. Έπεται της ψήφισης του νομοσχεδίου για το μακροχρόνιο δανεισμό των αρχαιοτήτων 25-25 χρόνια. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως και όλα τα υπόλοιπα μουσεία, έχει περιοδικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Ανατακτά χρονικά διαστήματα φεύγουν από εδώ κάποια μνημεία και πηγαίνουν σε εκθέσεις οι οποίες είναι περιοδικές. Τι σημαίνει τώρα το να φεύγουν για παραρτήματα σε άλλες περιοχές και να εκτίθενται για 50 χρόνια, ας πούμε? Θεωρούμε ότι είναι καταστροφικό για τις αρχαιότητες, μόνο να φανταστείτε ότι τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δούνε αρχαιότητες, και μιλάμε για αρχαιότητες που έχουν βρεθεί σε αυτόν εδώ τον τόπο. Δεν υπάρχει λόγος σύγκρισης με μουσεία όπως το Λούβρο, όπως το Μουσείο της Νέας Υόρκης, που πρόκειται για μουσεία που έχουν συλλογές από όλο τον κόσμο. Εδώ μιλάμε για συλλογές που πραγματικά αντικατοπτρίζουν την ιστορία αυτού του τόπου. Το ψήφισμα στήριξης του αγώνα των εργαζομένων εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, με την παράταξη Μαρκογιαννάκη να ψηφίζει παρόν.